Περίπου 68.000 παιδιά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΤΕΑ εναρμόνιση τη οικογενειακή και επαγγελματική ζωή για παιδικού σταθμού Μεσοέσπα το 2014-2015, όπω προανήγγειλε ο Υφυπουργό Εργασία Βασίλη Κεγκέρογλου χθε στη Βουλή, απαντώντα στη σχετική ερώτηση βουλευτή. Ειδικότερα, ο Υφυπουργό Εργασία ανέφερε πω στι επόμενε ημέρε θα υπάρξει προκήρυξη τη ΕΤΕΑ για εισαγωγή σε ευρωπαϊκού και παιδικού σταθμού 68.000 παιδιών με κριτήρια κοινωνικά μέσω ΕΣΠΑ αλλά και από την ανακατανομή κονδυλίων του Προγράμματο Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό που υπολογίζεται να διατεθεί για το παραπάνω πρόγραμμα του ΕΣΠΑ θα είναι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προτεραιότητα θα καθοριστεί βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Αυτά είναι η οικονομική κατάσταση τη οικογένεια, ο αριθμό των παιδιών, αν πρόκειται για άτομα με αναπηρία, ανέργου γονεί. Να υπενθυμίσουμε ότι η προτεραιότητα δίνεται στου γονεί ελεύθερου επαγγελματίε και σε γονεί που εργάζονται. Σε δεύτερη μοίρα έρχονται οι άνεργοι και οι γονεί που δεν ασκούν κανένα επάγγελμα και δεν εργάζονται επίση. Γίνεται προσπάθεια να εξοικονομηθούν πρόσθετοι πόροι από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δημόσια Διοίκηση, όπω και επιχορηγήσει από ιδιώτε, οπότε και θα προσθεθούν και άλλα παιδιά στον αριθμό των 68.000. Πέρσι μεγάλη ήταν η χρηματοδότηση που δόθηκε ω δωρεά από το Ίδρυμα Νιάρχου και εντάχθηκαν στου παιδικού σταθμού ΣΠΑ επιπλέον 3.000 παιδιά. Τα εισοδηματικά κριτήρια φέτο αναμένεται να αλλάξουν. Οι βασικέ αλλαγέ αφορούν το εισοδηματικό όριο, με τι εισηγήσεις αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων να εστιάζουν στη μείωση του από 30.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που είναι ως τώρα στα 25.000 ευρώ τουλάχιστον. Επίσης, θα υπάρξει και μείωση του ποσού που χορηγείται μέσω της επιταγής εισόδου ΒΟΥΣΕΡ από τα 2.500 ευρώ στα 2.300. Οι, οι εγγραφές και οι επανεγγραφές έχουν ξεκινήσει πράγματι, διενεργούνται από τις αρχές Ιουνίου και θα διενεργούνται μέχρι και τις 30 Ιουνίου αυτού του έτους και είναι υποχρεωτικές είτε για τους δικαιούχους είτε για τους μη δικαιούχους του ΕΣΠΑ. Όταν με το καλό δημοσιευτεί η πρόσκληση του ΕΣΠΑ για τη νέα χρονιά, οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να κάνουν εκ νέου αίτηση. Τώρα, τι γίνεται με το ΕΣΠΑ. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε καλά νέα. Ο Υπουργό Εργασία δήλωσε ότι έχουν βρεθεί οι πόροι για να φιλοξενηθούν 68.000 παιδιά στου δημοτικού και βρεφονιπιακού σταθμού όλη τη χώρα. Σα θυμίζω ότι πέρσι φιλοξενήθηκαν γύρω στα 75.000 παιδιά. Άρα, στην ουσία, εκτιμούμε ότι μα λείπει ένα κονδύλι τη τάξη των 20-30 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπάρχουν και οι πόροι, και εγώ ελπίζω ότι υπάρχει και η διάθεση να βρεθεί. Με το νούμερο αυτό που είπε ο Υπουργό Εργασία, χωρί να αναφερθεί σε κριτήρια σε ποσό χρηματοδότηση και σε άλλε προποθέσει, εκτιμούμε ότι και φέτο οι άνεργε μητέρε θα είναι μέσα στου δικαιούχου του ΕΣΠΑ. Εκτιμούμε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι τα ίδια και ότι το ποσό επιδότηση των δημοτικών και βρεφονιπιακών σταθμών για κάθε βρέφο ή και κάθε νήπιο θα είναι περίπου στο ίδιο ποσό με πέρσι. Εάν γίνει προσπάθεια και βρεθεί και αυτό το μικρό υπόλοιπο ποσό για να καλυφθούν όλε οι χιλιάδε αιτήσει, νομίζω θα πάμε σε ένα εφάμιλο με πέρσι νούμερο των 75.000 παιδιών. Πάντω και στην Καβάλα. Εφόσον το πρόγραμμα υλοποιηθεί με τι ίδιε προποθέσει με πέρσι, όλα τα παιδιά των δημοτών θα γίνουν δεκτά στου σταθμούς. σταθμού. Πέρσι φιλοξενήσαμε περίπου 900 βρέφη και νήπια, τα 550 μέσω ΕΣΠΑ. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτο. Επιπλέον σημειώνω ότι υπάρχουν. Τρει νέοι βρεφονιπιακοί σταθμοί τη Καρβάλη που, της που την Τρίτη στι 12 η ώρα, υπάρχει του καρνάγιου και υπάρχει και της χωράφας που θα λειτουργήσουν προϊόντους του χρόνου μέσα στην τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά και συνεπώς έχουμε τη δυνατότητα και τις υποδομές να φιλοξενήσουμε εάν υπάρχουν και ακόμη περισσότερα παιδιά. Τα περισσότερα αυτή τη χρονιά εκτιμώ ότι θα τα φιλοξενήσουμε μέσω ΕΣΠΑ τουλάχιστον έναν αριθμό της τάξης των 600 παιδιών. Οι καβαλιώτες δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Εάν γίνει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, όλα τα παιδιά θα γίνουν δεκτά. Διαβάσαμε και κάτι ακόμα ότι σω σταματήσουν τα δωρεάν τροφεία. ίσω χρειαστεί κάποιοι γονεί να πληρώσουν τροφεία 40, 50, 60 ευρώ, αν διάβασε καλά. Αυτό υπάρχει ακούστηκε ω φήμη, αλλά φήμε ακούσαμε πολλέ αυτό το καλοκαίρι και αυτή την περίοδο. Ακούσαμε ότι δεν θα γίνει το ΕΣΠΑ, ότι θα αποκλειστούν οι δημοτικοί βρεφονιπιακοί σταθμοί, ότι θα πληρώνουν τροφεία από τη ζέμπει του. Το θεωρώ παράλογο και θεωρώ ότι θα το αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν τροφία. Με τα δεδομένα. Που έχουμε σήμερα και με τι δηλώσει που έκανε ο αρμόδιο υπουργό Εργασία, πάμε στι ίδιε προποθέσει με πέρσι και παλεύει το Υπουργείο, όπω λέει ο αρμόδιο εκπρόσωπό του, για να βρει τα ελάχιστα εναπομείναντα χρήματα για να κλείσει ακριβώ τα ίδια επίπεδα με πέρσι το πρόγραμμα. Όταν θα έχουμε εικόνα και όταν θα έχουμε νεότερα και δημοσιευτεί η πρόσκληση, θα κάνουμε συνέντευξη τύπου και θα ενημερώσουμε πανηγυρικά του καβαλιώτε για να ετοιμαστούν και να υποβάλουν αιτήματα.